Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση σε αυτή τη συνάντηση, την πρώτη θα έλεγα συνάντηση στη δική μας περιοχή, που διοργανώθηκε με το Κέντρο Υγείας και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα ασχοληθούμε με θέματα που έχουν άτομα της τρίτης ηλικίας και διάφορα ψυχολογικά τέλος πάντων προβλήματα που μας απασχολούν σε αυτές τις μέρες περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Είμαστε έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή της ψυχιατρικής, τον κύριο Αντώνη Πολίτη, και τους συνεργάτες του, τον κύριο Στιάρχο και τον κύριο Σορβάτο. Σήμερα ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε, να θα αφήσουμε αρκετό χρόνο να δούμε τις δικές σας προτάσεις και τους δικούς σας προβληματισμούς και εμείς να προσπαθήσουμε στη συνέχεια με επόμενες συναντήσεις να το καθιερώσουμε και να έρθουμε όσο γίνεται πιο κοντά σας. Θα σταθώ στην αδιάλειπτη λειτουργία αυτού του προγράμματος τηλεψυχιατρικής για 14 ολόκληρα χρόνια από το 2004, που σε συνεργασία το Κέντρο Υγείας με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κάνει αυτό το πρόγραμμα και με υπεύθυνο του πιλωτικού προγράμματος τον κύριο Πολίτη. Από την πλευρά μας ως Δήμος καλούμαστε πλέον να είμαστε πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη των κοινωνικών δομών, σε συνεργασία τους με τις περιφέρειες αλλά και με οργανώσεις και φορείς που μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας, τη μείωση των μεγάλων ανισοτήτων και της ανεργίας. Στις δομές πρόνοιας του Δήμου Άδρου ανήκει και η κοινοφελής επιχείρηση στην οποία υπάγεται η βοήθεια στο σπίτι. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας με το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια ειδικότητες όπως ψυχολόγοι, νοσηλευτές και οικιακοί βοηθοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους περισσότερο από 95 νοικοκυριά σε όλο το νησί. Βασικό μας στόχος σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα πανεπιστήμια και κυρίως τους επιστήμονες ιατρούς είναι η ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας. Είμαστε στο πλευρό του Πανεπιστημίου και στον αξιότιμο καθηγητή για ό,τι χρειαστεί να συνδράμουμε και εμείς ως Δήμος. Θα ήθελα κλείνοντας, να πω πολλά συγχαρητήρια στο Κέντρο Υγείας, στο προσωπικό του, στη Διευθύντρια και ιδιαίτερα στην ψυχή του προγράμματος, στη συντονίστρια όλου αυτού του προγράμματος, στη Μαρία την Αλεξάκη, καθώς και να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τον αναπληρωτή καθηγητή, τον κύριο Πολίτη, για την ευκαιρία. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πολίτη και την κυρία Αλεξάκη και την κυρία Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας για την πολυετή επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος και να εκφράσω και την κρυφή μου χαρά, διότι και εμείς ως ενορία του Αγίου Νικολάου βάζουμε ένα λιταράκι στην πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι η ψυχική υγεία, όπως είπε και ο Πάτερ Καρλίκος, έχει στενή συσχέτιση με τη σωματική μας υγεία. Και η ψυχική υγεία θα πρέπει να ξέρετε ότι έχει σχέση με τον εγκέφαλό μας. Δεν είναι η καρδιά μας, είναι ο εγκέφαλός μας. Συνεπώς, ένα πρόβλημα υγείας που έχει να κάνει με τη λειτουργία ενός οργάνου. Όπως είναι τα νεφρά, όπως είναι η καρδιά, έτσι είναι και ο εγκέφαλος, ο οποίος χρειάζεται και αυτός τη φροντίδα του. Και όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα. Ο εγκέφαλος, όσο είναι νεότερος, θέλει λιγότερη φροντίδα, αλλά πάντα θέλει προσοχή. Συνεπώς, όταν μιλάμε για την ψυχική υγεία, να ξέρετε ότι μιλάμε για τη λειτουργία ενός οργάνου. Οπότε σκεφτείτε το όργανο με ένα σεβασμό, όπως σεβόμαστε άλλα. Φροντίστε το όπως θα φροντίζετε και τα άλλα τα όργανά σας. Φροντίστε το με τα φάρμακα που σας προτείνουν οι συνάδελφοι, φροντίστε το με τις ασκήσεις που σας προτείνουν. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2004 με αφορμή μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και συνεχίστηκε το 2006 και το 2008 με τη βοήθεια του Κέντρου Υγείας και με τη συνεργασία ανθρώπων που θα σας αναφέρω παρακάτω. Το 2009 εμπλουτίστηκε η λειτουργία του προγράμματος με την κυρία Αλεξάκη. Ξεκινήσαμε με μια τεχνολογία πολύ χαμηλή, με ένα εικονοτηλέφωνο και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή του Πανεπιστημίου η οποία είναι απόλυτα ασφαλής για τα προσωπικά δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο έχει υψηλή τεχνολογία αυτή τη στιγμή. Μας έχει δώσει τη δυνατότητα από το 2013 να χρησιμοποιούμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που μας επιτρέπει να κάνουμε από εκπαιδευτικό έργο μέχρι και οποιαδήποτε διαδραστικό έργο.
Το 2012 με 2013 πήραμε μια χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Νιάρχος, όπου αναβαθμίσαμε όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Δεθήκαμε ένα πανεπιστήμιο που μας έδωσε μια πλατφόρμα μέχρι το 2013, που πλέον το δικό μας το πανεπιστήμιο αυτονομήθηκε και έκανε αυτά τα φοβερά πράγματα που έκανε. Από το 2013 κάναμε κατοίκο συνδέσεις, που είναι μια ελληνική και παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή, αυτό οφείλω να σας το πω ότι έχει αναγνωριστεί και στην Ευρώπη. Δηλαδή, μπορούμε κατοίκο να κάνουμε συνδέσεις και να αξιολογούμε τους ανθρώπους χωρίς να φεύγουν από τα σπίτια τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιού. Είναι κάτι πολύ επιθυμητό, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Ξέρουμε ότι το νησί μας έχει πάρα πολλές σπίτια τα οποία είναι απομακρυσμένα, δεν μπορούν να μετακινηθούν στο κέντρο υγείας. Από το 2014 ξεκίνησαν πλέον να υπάρχουν και συνδέσεις με τα περιφερειακά ιατρία, χάρη στον εμπλουτισμό από τους συνεργάτες μου και τον Ρίγα το Σολδάτο και τον Κώστα το Σιάρκο. Κάνουμε 2 φορές την εβδομάδα συνδέσεις, όπως θα τα ακούσετε παρακάτω, και εξυπηρετούμε πλέον και την περιοχή της χώρας και την περιοχή της Μπατσίου Ιδρούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η δυναμική που έχουμε και να σας υπογραμμίσω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται μετά τη λήξη της χρηματοδότησης ουσιαστικά στηρίζεται εθελοντικά από τους συνεργάτες μου. Όμως, και το όμως το τονίζω πάρα πολύ, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι μία ΜΚΟ η οποία χρηματοδοτείται από το κράτος. Είναι μία υπηρεσία πια η οποία χρηματοδοτείται από εσάς. Εγώ οφείλω να αναφέρω τα ονόματα των ανθρώπων χάρη στους οποίους η υπηρεσία αυτή τη στιγμή είναι εν ζωή. Εκτός από την καρδιά του προγράμματος, την πραγματική δυναμική που έχει, που είναι οι άνθρωποι που ανέφερα, από το Κέντρο Υγείας και τους ανθρώπους που θα δείτε μετά, πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Ζαρμπή. Πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Τελώνη Δέσποινα, που έχει αγκαλιάσει το πρόγραμμα. Την Αγγελική Τζουγάνου, από την κοινότητα και το Σύλλογο της Κατακύρου. Τη Μαρία τη Βενετίκη. Και φυσικά, τον Πάτερ Καλίνικο, από την ορία του Γαβρίου. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το πρόγραμμα δεν θα υπήρχε. Και χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αναφέρθηκε, εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Όχι ως πρόγραμμα, ως υπηρεσία πλέον. Διότι ξέρετε ότι αυτό που θέλουμε στην Ευρώπη πια είναι να ζει μια υπηρεσία από την κοινότητα. Θα κλείσω και θα αφήσω το χώρο στους συναδέλφους να ευχαριστήσω έναν εκλειπώντα, τον Νίκο του Θεολόγου, ο οποίος υποστήριξε το πρόγραμμα. Το υποστήριξε, το στήριξε και συνέβαλε στο να φτάσει εδώ που έφτασε. Το οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και φυσικά, πλέον, το Κέντρο Υγείας συμπαρίσταται, ο Δήμαρχος συμπαρίσταται, ως λειτουργή υγείας, στην τεράστια προσπάθεια που κάνουμε να συμπληρώσουμε τα κενά που οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας αφήνουν. Θυμηθείτε ότι το νησί δεν έχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Δεν υπάρχουν. Μόνο εκείνη τη μονάδα έρχεται και εμείς ερχόμαστε να συμπληρώσουμε αγόγιστα όλο το χρόνο, όσο μπορούμε, αυτά τα κενά τα οποία αφήνονται. Άρα λειτουργούμε συμπληρωματικά. Το νησί θέλουμε να το εντάξουμε και ιδιαίτερα την περιοχή της Ιδρούσας στις φιλικές κοινότητες για την Άνοια και την Τρίτη Λυκία, σε ένα πρόγραμμα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει και θα είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα ο οποίος θα συμμετέχει σε αυτή τη δράση και κάτι το οποίο το επιθυμεί πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Να ευχαριστήσω τον Πατέρα Καλίνικο και τους άλλους ανθρώπους που θα συμβάλλουν σε αυτή τη λειτουργία και θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τη δικιά μας την ψυχιατρική κλινική του το Πανεπιστήμιο, το οποίο αγώγιστα θα στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Είναι ευνόητο ότι οι ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι μια ευαίσθητη ομάδα με μεγάλες ανάγκες και δυσκολίες στην αντιμετώπιση τους. Οι δυσκολίες αυτές ξεκινάνε ήδη πριν από την πρώτη επαφή με τον ειδικό ψυχικής υγείας.
Ένα μεγάλο θέμα είναι μια εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες της ψυχικής υγείας. Πολλοί ασθενείς, ιδιαίτερα κάτοικοι απομακρυσμένων χωριών, όπως είναι για παράδειγμα η Κατάκυλος, η Άρνη, ο Άνω Βελός, αναφέρουν δυσκολία στη μετακίνησή τους. Μάλιστα, η παραμέληση των ασθενών αυτών φαίνεται όχι μόνο σε θέματα ψυχικής υγείας, αλλά και σε παθολογικά θέματα. Δεν είναι σπάνιο να συναντάμε ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια να επισκεφτούν γιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι μια αναγνωρισιμότητα των ψυχικών παθήσεων. Πέρα από τους ασθενείς με βαριές ψυχολογικές διαταραχές, οι οποίοι βέβαια έχουν μια πιο ξεκάθαρη κλινική εικόνα, οι ασθενείς με τις λεγόμενες κοινές ψυχιατρικές διαταραχές, όπως είναι οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη, τα οποία εμφανίζουν ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα, πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται ή δεν παραπέμπονται στους ειδικούς. Γιατί σημαίνει αυτό? Καταρχάς, οι ασθενείς αυτοί με τις κοινές ψυχιατρικές διαταραχές εμφανίζουν πολλές φορές στην κλινική τους εικόνα συμπτώματα σωματικής φύσεως, τα οποία κυριαρχούν. Για παράδειγμα, έρχονται στο κέντρο υγείας τα επίγοντα με προβλήματα όπως κοιλιακό άλγος, καστιτεριές διαταραχές, αίσθημα δύσπνοιας, προκάρδιο άλγος. Έτσι ξεκινάει η διαρρεύνησή τους από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, χωρίς να καταλήγουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Η αλληλοεπικάλυψη λοιπόν των συμπτωμάτων από παθήσεις της ψυχικής σφαίρας και από οργανικές παθήσεις δυσχεραίνουν τη διάγνωση των ασθενών αυτών. Επίσης, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι υποθεραπεύονται. Είναι συχνό γιατροί άλλων ειδικοτήτων, καρδιολόγοι, παθολόγοι, να χορηγούν ηρεμιστικά φάρμακα, Ζάναξ, Λεξοντονίτ και άλλα τέτοιου τύπου, χωρίς να παραπέμπουν τους ασθενείς στους ειδικούς ψυχικής υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επιλύεται πρακτικά το πρόβλημά τους, να γίνεται λανθασμένη χρήση και διαχείριση των φαρμάκων αυτών και πλέον οι ασθενείς να μην καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα να επισκεφτούν έναν ειδικό ψυχικής υγείας, έναν ψυχίατρο, για να τους βοηθήσει στο πρόβλημά τους. Η ίδια ψυχική πάθηση, το ίδιο το πρόβλημα ψυχικής υγείας μπορεί να έχει αποτέλεσμα να εμποδίσει τους ασθενείς από το να αποδώσουν το μέγεθος του προβλήματός τους και να αντιμετωπιστούν από τον ιατρό. Ακόμα, είναι συχνό να μην αναζητήσουν καν βοήθεια ή να καθυστερήσουν να αναζητήσουν βοήθεια για το πρόβλημά τους. Χαρακτηριστικά, είχε έρθει πέρσι στο κέντρο υγείας ασθενής, με γνωστή ψυχιατρική πάθηση βέβαια, λόγω κοιλιακού άλγους. Κατά τη φυσική εξέταση του ασθενούς αυτού, βρέθηκε μια κοιλιακή μάζα τόσο μεγάλη που καταλάμβανε σχεδόν ολόκληρη την κοιλιακή χώρα. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι οι ασθενείς αυτοί καθυστερούν να φτάσουν στο γιατρό, όχι μόνο για τα θέματα της ψυχικής τους πάθησης, αλλά και για παθολογικά θέματα. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού των απομακρυσμένων περιοχών, όπως είναι και το νησί μας, με σκοπό να εντοπίζουν εγκαίρως προβλήματα που πιθανώς εμπίπτουν σε θέματα ψυχικής σφαίρας και να μην διστάζουν να παραπέμψουν τους ασθενείς στον ειδικό, στον ψυχίατρο, για την αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, μείζον θέμα, είναι η μία αποδοχή της ψυχικής ασθένειας, η οποία εκλαμβάνεται ως αίτιο στιγματισμού, αίτιο περιθωριοποίησης. Είναι γεγονός ότι οι παθήσεις που αφορούν την ψυχική υγεία αποτελούν ακόμα ταμπού, ιδιαίτερα σε μικρές κοινωνίες. Χαρακτηριστικά, καθημερινά συναντάμε ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν καν να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις ψυχίατρος, ψυχολόγος. Τους ρωτάμε ποιος τους έδωσε την αγωγή και προτιμούν να λένε ότι επισκέπτονται κάποιον νευρολόγο, ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι ασθενείς λοιπόν και ο γενικός πληθυσμός φοβούνται ότι η πάθηση αυτή της ψυχικής τους υγείας θα αποτελέσει αίτιο περιθωριοποίησης, αίτιο στιγματισμού, αίτιο σχολιασμού. Αλλά ακόμα φοβούνται και την ίδια την ψυχική πάθηση. Ίσως αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι για πολλά χρόνια η έννοια της ψυχικής νόσου ήταν ταυτισμένη με βαριές ψυχικές διαταραχές, οι οποίες ήταν ανίατες, ήταν αναπηριογόνες, ίσως η θεραπεία τους ήταν συνυφασμένη με τον εγκλεισμό σε κάποιο ψυχιατρίο, σε κάποιο άλλο ίδρυμα. Όμως στις μέρες μας έχει γίνει αποδεκτό ότι για τις περισσότερες ψυχιατρικές παθήσεις υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες. Και έτσι, η αναζήτηση βοήθειας από τον ειδικό σε περίπτωση πάθησης της ψυχικής υγείας δεν θα πρέπει να είναι μερτή, θα πρέπει να είναι απαραίτητη και ευνόητη. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη και η ενημέρωση και η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού περί του ιατρικού προσωπικού με σκοπό τον αποστιγματισμό της νόσου αυτής και την ανανέωση των απόψεων σχετικά με την ψυχική υγεία και τα προβλήματα που αφορούν αυτή. Όλες αυτές οι δυσκολίες οδηγούν, όπως προείπα, στους ασθενείς να καθυστερούν ή να αποτυγχάνουν πλήρως να φτάνουν στον ψυχίατρο, στον ειδικό ψυχικής υγείας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν την παροχή βοήθειας και την εμπολισματική θεραπεία τους. Ένα μεγάλο θέμα είναι η εξασφάλιση της συνέχειας στην προτίδα των ασθενών αυτών. Στην αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελεί πρόκληση η εξασφάλιση συστηματικής παρακολούθησης και η επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών αυτών από τις προγραμματισμένες επισκέψεις. Υπάρχουν ασθενείς
οι οποίοι μετά την πρώτη παραγωγή στον ψυχίατρο και την έναρξη μιας φαρμακευτικής αγωγής δεν αντιλαμβάνονται την ανάγκη για συνέχεια στην παρακολούθηση. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα κατά τη συνταγογράφηση όταν προσκομίζουν γνωματεύσεις από το 2016 το 2015. Έχω δει γνωμάτευση μέχρι και από το 2012. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στον πληθυσμό ότι όπως χρειάζεται ένα επίσημο check-up για την ρύθμιση του ζαχάρου, της χοληστερίνης και οποιοδήποτε άλλο προβλήματος, έτσι είναι απαραίτητη και η τακτική παρακολούθηση από τον ψυχίατρο. Ένα άλλο θέμα που μας προβληματίζει στο Κέντρο Υγείας ως αγροτικούς γιατρούς είναι η συνταγογράφηση σκευασμάτων της λεγόμενης κόκκινης γραμμής. Πολλοί ασθενείς που λαμβάνουν ένα και περισσότερα σκευάσματα μηνιαίως από τα φάρμακα αυτά δεν παρακολουθούνται από κάποιον ειδικό για τα φάρμακα αυτά. Έτσι μπαίνουμε στο εξής δίλημα. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι αν συνεχίσουμε να τους δίνουμε τα φάρμακα αυτά, δεν θα επιληθεί το πρόβλημά τους. Από την άλλη, αν τους διακόψουμε την πρόσβαση σε αυτά, είναι πάρα πολύ πιθανό να εμφανίσουν εκδηλώσεις και σωματικές αλλά και ψυχικές. Από την άλλη, πέρα από τους ασθενείς που δεν αντιλαμβάνονται, που νιώθουν μάλλον ότι δεν χρειάζονται την επίσκεψη, την επαναληψιμότητα της επίσκεψης αυτής στον γιατρό, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νιώθουν ότι δεν καλύπτονται επαρκώς από τις προγραμματισμένες επισκέψεις. Για παράδειγμα, αυτοί οι ασθενείς έρχονται στο κέντρο υγείας με προβλήματα, με συμπτώματα μάλλον κρίσης πανικού, κρίσης υστερίας. Συχνά αναφέρουν την ανάγκη, την επιθυμία να μιλήσουν σε κάποιον γιατρό. Τέτοια περιστατικά συχνά αναφέρουν ότι αύξησαν την χορηγούμενη δόση του φαρμάκου τους αυτοβούλως. Τα περιστατικά αυτά είναι δύσκολα στη διαχείρισή τους. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς να τα χειριστούμε. Και ίσως εκεί θα ήταν χρήσιμη και η καθοδήγηση η δικιά μας, να μας καθοδηγήσουν εμάς για το πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς αυτούς. Τώρα, μια άλλη μεγάλη δυσκολία αφορά την εκτίμηση και την παρέμβαση στο περιβάλλον των ασθενών. Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η υπαρχή βοήθειας και υποστήριξης από το περιβάλλον των ασθενών. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωση του ασθενού του γενικού κύκλου των ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας, η υποστήριξη του ίδιου, των ίδιων των συγγενών, γιατί και εκείνοι δέχονται πιέσεις από την όποια πάθηση, και η συζήτηση των προβληματισμών τους και οποιασδήποτε απορίας προκύπτει. Για παράδειγμα, σε εφημερία μου είχα λάβει τηλεφώνημα από ασθενό συγγενικό πρόσωπο ατόμου με πρόβλημα στην ψυχική του υγεία, το οποίο εμφάνιζε επιθετικότητα και διαλυπτικότητα. Ο συγγενής λοιπόν ήταν ιδιαίτερα τρομοκρατημένος και φοβισμένος. Δεν ήξερε πώς να το αντιμετωπίσει αυτό. Αν θα πρέπει να πιέσει τον συγγενή του να επισκεφτεί το κέντρο υγείας, να επικοινωνήσει με τον ψυχίατρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητη επικοινωνία όχι μόνο του ψυχίατρου με τον ασθενή, αλλά και με τους συγγενείς του και με το περιβάλλον του. Ένα άλλο μεγάλο θέμα για τις απομακρυσμένες περιοχές είναι η αυτονομία και η ανεξαρτησία των ασθενών. Στις μέρες μας γίνεται μια προσπάθεια να καθιδρυθεί στην αντίληψη των ασθενών και του γενικού πληθυσμού ότι η ψυχική υγεία και τα προβλήματα που αφορούν σε αυτή είναι κάτι καθόλου μεμπτό. Δηλαδή, δεν θα πρέπει κανείς να φοβάται να ζητήσει βοήθεια για θέματα τέτοια. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να παρέχουμε φροντίδα στους ασθενείς αυτούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Κάτι τέτοιο ίσως να είναι αυτονόητο για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως από απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, όπως είναι το νησί μας, για πολλοί ασθενείς ταυτίζουν την επικοινωνία με τον ψυχίατρο, την επίσκεψη στον ψυχίατρο, με μια μετακίνηση κυρίως στην Αθήνα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ευρέως κατανοητό, ευρέως γνωστό, ότι μπορούμε να παρέχουμε φροντίδα και εδώ, στον τόπο τους, στον τόπο διαμονής τους. Κάτι τέτοιο θα είναι μάλιστα ιδιαίτερα βοηθητικό στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες εμφανίζουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες και ανάγκες στην αντιμετώπιση τους. Θα κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτές. Μια μεγάλη ομάδα είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι μάλιστα αφορούν και ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Άνδρου. Όπως είναι κατανοητό, οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι, είναι πιο εύκολο να παραμεληθούν και εμφανίζουν την εξής δυσκολία. Εμφανίζουν οργανικές διαταραχές με συμπτώματα της ψυχικής σφαίρας, άνοια, Αλσχάιμερ και ακόμα έχουν και αυξημένη συχνότητα φυσικά οργανικών παθήσεων. Μια άλλη μεγάλη ομάδα είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Αν είναι μία φορά δύσκολο να προσεγγίσει κανείς έναν ενήλικα, είναι 10 φορές δυσκολότερο να προσεγγίσει ένα παιδί. Είναι μια ομάδα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και εμπειρία στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση τους. Θέματα που θα πρέπει να εντοπιστούν και να διαχειριστούν είναι πιθανή παραμέληση από το περιβάλλον, άσκηση πίεσης, οποιασδήποτε προέλευσης. Το γεγονός ότι τα παιδιά πολλές φορές δεν μπορούν να εκφράσουν το πρόβλημά τους, αλλά ακόμα και το γεγονός ότι πολλές φορές στην ηλικία αυτή τα συμπτώματα που μπορούν να εμφανίζουν ίσως αποδίδονται στην ίδια την ηλικία.
Έπειτα, μια φλέγουσα ομάδα είναι τα άτομα που κάνουν χρήση αλκοόλ και ουσιών. Στην ομάδα αυτή είναι δύσκολο να διακριθούν τα συμπτώματα που οφείλονται στη χρήση του αλκοόλ ή των ουσιών και τα συμπτώματα που οφείλονται σε μια πάθηση ψυχική. Και βέβαια, αυτοί οι ασθενείς είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον να συμμορφωθούν στη θεραπεία και να ακολουθήσουν μια προγραμματισμένη παρακολούθηση. Λοιπόν, όσον αφορά την αντιμετώπιση των παθολογικών προβλημάτων σε ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, έχω ήδη αναφερθεί. Συνοπτικά είναι η παραμέληση των ασθενών αυτών, η αλληλοεπικάλυψη συμπτωμάτων από παθήσεις της ψυχικής σφαίρας και παθολογικές παθήσεις, η μη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία, η αποφυγή επίσκεψη στον ιατρό, αν και βέβαια είναι αρκετά πιο εύκολο για έναν ασθενή να επισκεφτεί τον παθολόγο παρά τον ψυχίατρο, και τέλος η μη υποστήριξη παροχής βοήθειας από το περιβάλλον. Τι λοιπόν μπορεί να γίνει για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες αυτές? Αρχικά, όπως έχω ήδη πει, είναι απαραίτητη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού, ώστε να είναι σε εγρήγορση, να εντοπίσει εγκαίρως συμπτώματα που ίσως επίπτουν στα θέματα ψυχικής σφαίρας, του γενικού πληθυσμού, με σκοπό τον αποστιγματισμό της έννοιας της ψυχικής νόσου, και του περιβάλλοντος των ψυχικά ασθενών, με σκοπό την καλύτερη παροχή υποστήριξης. Είναι απαραίτητο λοιπόν ένα πρόγραμμα παρακολούθησης, όπως υπάρχει, να συνεχιστεί και να επεκταθεί. Ίσως θα ήταν πολύ χρήσιμη, μάλλον θα ήταν πολύ χρήσιμη για εμάς η συνεργασία του Κέντρου Υγείας και των Ειδικών Ψυχικής Υγείας, δεδομένου μάλιστα ότι το Κέντρο Υγείας αποτελεί τον πρώτο σταθμό για έναν ασθενή ο οποίος ξεκινά την αναζήτηση ιατρικής φροντίδας. Τέλος, συμπεραίνω ότι η προσφορά ολιστικής φροντίδας των ψυχικών και των οργανικών παθήσεων ως σύνολο είναι απαραίτητη τόσο για τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου, όσο και για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των ασθενών αυτών. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχεια της θεραπείας, συνέχεια της παρακολούθησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς είχαμε την εμπειρία και διαθέτουμε στο νοσοκομείο μας μία κλίνη για τους ανθρώπους που έρχονται από το νησί. Και το αποτέλεσμα αυτό έχει φανεί στους ανθρώπους που νοσηλευόντουσαν κατ' εξακολούθηση αυτή τη στιγμή σε συνεργασία είτε με την έβαψη είτε με το δικό μας το πρόγραμμα, αυτοί οι άνθρωποι να μην ξανανοσηλευθούν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Άρα η συνέχιση, να μην χαθεί δηλαδή αυτή η παρακολούθηση. Και αυτό έρχεται το δεύτερο κομμάτι, είναι η συνεργασία που είπε και στην συνεργασία με τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας και με τους γιατρούς που δεν είναι στο Κέντρο Υγείας. Η συνεργασία με τους ανθρώπους αυτούς που είναι οι άνθρωποι εμπιστοσύνης, οι άνθρωποι που τους ξέρετε, τους γνωρίζετε, τους εμπιστεύεστε, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επιτυχία οποιασδήποτε θεραπείας, ανεξαρτήτως αν είναι ηλικιωμένος, νέος ή παιδί. Συνεπώς, συνέχιση της θεραπείας και συνεργασία με τους ανθρώπους που εδώ στο νησί τους εμπιστεύεστε και οι οποίοι σας στηρίζουν και εμείς τους στηρίζουμε. Το βασικό πρόβλημα των όλων των προβλημάτων της νοητικής λειτουργίας ή της ψυχικής σφαίρας, όλα αυτά αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα πρώτα στο να τα αναγνωρίσουμε. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλο το πληθυσμό να μπορέσει να αναγνωρίσει σε πρώτα στάδια αυτά τα προβλήματα και να έρθει να φέρει το άτομο που πιθανόν έχει πρόβλημα, μπορεί και να μην έχει, να τον φέρει κοντά μας. Το καλό είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα, όταν τα αντιμετωπίσει στην αρχή, οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός, οι ειδικοί έχουν τη δυνατότητα σήμερα να έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ στο νησί και είναι αρκετά, έχουμε δει αισθητά τα τελευταία χρόνια να μειώνονται οι νοσηλίες των ασθενών και πολύ περισσότερο οι εισαγγελικές παραγγελίες. Ήταν ένα φαινόμενο που τρόμαζε όλους τους αγροτικούς που ερχόταν και εγώ στα πρώτα στάδια όταν πρώτο ήρθα, με αυτό το φαινόμενο. Να φτάνουν, να πηγαίνουν στον ειδικό με εισαγγελική παραγγελία. Γιατί φτάναν έτσι? Γιατί κανείς δεν ήθελε να πει ότι έχει πρόβλημα. Κανείς δεν πήγαινε σε κανένα γιατρό, δεν ήθελε να πάει στην Αθήνα, δεν είχαν πρόσβαση εδώ, δεν υπήρχαν αυτές οι μονάδες που υπάρχουν τώρα και ήταν έτσι.
τα προβλήματα πολύ χειρότερα. Σήμερα έχουμε δύο γραμμές παροχής υπηρεσίας ψυχικής υγείας στο νησί μας. Η μία είναι με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που λειτουργεί τόσα χρόνια, μέσω της τηλεψυχιατρικής, η οποία βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, αν πραγματικά δεν ήταν η κυρία Αλεξάκη, κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Υγείας, η οποία εθελοντικά, θα έλεγα, στο μεγαλύτερο μέρος είναι η προσφορά της. Δεν θα μπορούσαμε να οργανώσουμε το πρόγραμμα αυτό, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και η άλλη γραμμή είναι η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας που επισκέπτεται το νησί μας, έρχεται και στα περιφερικά, έχουμε καταφέρει να έρχεται και στα περιφερικά ιατρία και να βλέπει ασθενείς που είναι δύσκολο λόγω των μεγάλων αποστάσεων να μεταφέρονται στο κέντρο υγείας. Και στα παιδιά που αναφέρθηκε η συνάδελφος πριν, έχουμε τη δυνατότητα και σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού να παρέχουμε βοήθεια. Πιο πολύ θα ήθελα να ασχοληθώ με το πρόγραμμα τηλεψυχιατρικής και την κατοίκον νοσηλεία. Ξέρετε όλοι πόσο δύσκολο είναι όταν έχετε άτομα της οικογένειάς σας να τα μεταφέρετε όχι στην Αθήνα, ούτε καν στο περιφερικό ιατρείο και στο κέντρο υγείας. Με αυτό το πρόγραμμα εξετάζονται στο σπίτι τους τα άτομα που είναι δύσκολο να μετακινηθούν και έχουν το ίδιο, την ίδια παροχή υγείας που θα μπορούσαν να έχουν όταν τους έβλεπε στο ιατρείο κάποιος ειδικός. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε το κύριο πολίτη που κατάγεται από την Άνδρο. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος βέβαια, ότι μας επέλεξε να είμαστε το προνομιούχο νησί σε αυτό το θέμα. Όμως δεν θα είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Είναι στο χέρι μας λοιπόν, εμείς σαν κέντρο υγείας κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε, αλλά μόνοι μας δεν γίνεται, είναι δύσκολες εποχές. Θέλουμε τη στήριξη και μη φανταστείτε την οικονομική, τη συμβολή σας σε ό,τι δράσεις θέλουμε, ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει για να κρατηθεί αυτό το πρόγραμμα. Μέχρι τώρα νομίζω οι πιο πολλοί δεν ξέρατε καν ότι υπήρχε αυτό το πρόγραμμα. Όσες φορές κάνουμε προσπάθεια να κάνουμε συναντήσεις και να ενημερώσουμε, δεν είχε αποτέλεσμα. Με μεγάλη μου έκπληξη και ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε, που σήμερα ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα. Να σας πω μόνο δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το νησί δεν το επέλεξα εγώ προσωπικά λόγω της καταγωγής μου. Στείλαμε πρόσκληση σε 4 νησιά των Κυκλάδων. Από τα 4 νησιά των Κυκλάδων, το μοναδικό νησί που ανταποκρίθηκε ήταν η Άνδρα. Άρα δεν ήταν μόνο η δικιά μου ευαισθησία απέναντι στον τόπο μου που ξέρω τα προβλήματα, ήταν όμως και το ενδιαφέρον. Χωρίς ενδιαφέρον έχετε υπόψη δεν προχωράει τίποτα. Και εγώ να σας μιλάω 10 ώρες εδώ, αν δεν έχετε ενδιαφέρον, δεν πρόκειται να περπατήσει απολύτως τίποτα. Το ότι σας μιλάω, εγώ το θεωρώ πιο σημαντικό το ότι είστε εσείς εδώ, όχι ότι σας μιλάω εγώ. Το δεύτερο κομμάτι είναι η σύνδεση. Η σύνδεση που μου είπε η κυρία Λεποπούλη, η σύνδεση των διαφορετικών υπηρεσιών. Τεράστιο πρόβλημα στις υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή, δεν είμαστε διασυνδεδεμένοι μεταξύ μας. Υπάρχουν ασθενείς που παρακολουθούμε εμείς και εμείς συνδεόμαστε ως τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο. Είναι η Πανεπιστημιακή Κλινική, είναι μονάδα πολύ προχωρημένης εξειδίκευσης. Συνδεόμαστε με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή, περνάμε 3 επίπεδα. Δηλαδή, παρέχουμε υπηρεσίες προηγμένες στο νησί. Αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό. Νομίζουν οι περισσότεροι ότι είμαστε μια υπηρεσία. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε μια υπηρεσία. Είμαστε μια εξειδικευμένη υπηρεσία που τη βρίσκουν μόνο οι κάτοικοι των Αθηνών. Συνεπώς, είμαστε διασυνδεδεμένοι με το κέντρο υγείας και με οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο που γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται και στον ιδιωτικό τομέα, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας και τις υπηρεσίες μας. Τεταρτοβάθμια. Και το τέλος είναι αυτό που είπαμε για την κυρία Αλεξάκη. Αν δεν υπάρχει συντονισμός αυτών των ανθρώπων, δηλαδή ο συντονισμός της δικής μας δράσης με τη δράση του κέντρου υγείας, με τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε. Άρα χρειαζόμαστε ένα συντονιστή. Και ο συντονιστής πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που σας είπα προηγουμένως. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον, κίνητρο, αγάπη για τον τόπο και αγάπη για τον κόσμο. Και αυτή είναι η κυρία Αλεξάκη. Η οποία μπορεί τώρα να έρθει να σας παρουσιάσει τη δουλειά που κάνει. Είναι
μεγάλη χαρά και τιμή η σημερινή ημέρα και υπάρχει μεγάλη συγκίνηση, να σας πω, από τα μέλη της ομάδας που βρίσκονται για πρώτη φορά στο νησί. Είναι μεγάλη χαρά γιατί παρότι είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε παρουσιάσει σε πάρα πολλά συνέδρια, έχει πάρει τα εύσημα, ξέρουμε το επιστημονικό, το αποτέλεσμα και όλα, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στον τόπο τον οποίο υλοποιείται, έτσι, επίσημα. Και είναι μεγάλη τιμή γιατί αυτό γίνεται και στη γενέθλια πόλη και νησί του καθηγητή του κυρίου Πολίτη, που για πρώτη φορά τιμάται για μένα μέσω αυτής της παρουσίασης για το έργο του στο νησί. Θα προσπαθήσω να σας κουράσω. Πάρα πολλά πράγματα τα είπατε ήδη όλοι οι προηγούμενοι. Νομίζω ακούσαμε όλοι από την παρουσίαση της Άννας της Παγώνη τι είναι αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα στο νησί και τι είναι αυτό που πρέπει να γίνεται για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας και να έχουμε όλοι καλύτερη ψυχική υγεία. Θα δούμε λοιπόν πώς βοηθάει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε όλα αυτά που ανέφερε ήδη η Άννα ότι υπάρχουν στο νησί. Την Άνδρο την ξέρουμε όλοι, τη βλέπουμε κιόλας. Είναι ένα μεγάλο νησί, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Ξέρουμε όλοι για τα απομονωμένα της χωριά, ξέρουμε για το πόσο απομακρυσμένα είναι τα μέρη, ξέρουμε όλοι τις αποστάσεις που μπορεί να χρειαστεί να διανύσει κανείς, ξέρουμε τον πληθυσμό της, γύρω στις 10.000 μόνιμους κατοίκους, διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη του νησιού. Επίσημα καταγεγραμμένο το 30% από αυτούς άτομα άνω των 60 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό για έναν τόπο, για τις ιδιαίτερες ανάγκες, όπως είπε η Άννα, που μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τη δυσκολία των μετακινήσεων που υπάρχουν στο νησί. Την έλλειψη υπηρεσιών που προανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι, ειδικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Είμαστε ένα νησί που δεν έχει μόνιμο ψυχίατρο σε καμία δομή. Έτσι. Οι φωτογραφίες πριν δείχναν αυτό που όλοι ξέρουμε, το ότι ναι, μεν έχουμε κάποια αστικά κέντρα, αλλά έχουμε και τα απομακρυσμένα μέρη που είναι πάρα πολύ δύσκολο στους ανθρώπους να μετακινηθούν, ειδικά για ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Έτσι. Έρχεται λοιπόν αυτό το πρόγραμμα να κάνει αυτό που έλεγε ο καθηγητής πριν, να κάνει τη σύμπραξη μιας πρωτοβάθμιας δομής που είναι το κέντρο υγείας, που είναι ο χώρος που οι περισσότεροι από εμάς θα απευθυνθούμε για το οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε, που θα αναζητήσουμε την πρώτη βοήθεια, αν θέλετε, με μια πολύ εξειδικευμένη δομή τριτοβάθμιας και τεταρτοβάθμιας περίθαλψης, όπως είναι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο του Γυμνίτιου και το Πανεπιστήμιο. Άρα φανταστείτε, όλη αυτή η εξειδίκευση και η γνώση μέσω του κέντρου υγείας να περνάει στους ασθενείς εδώ. Και αυτό να γίνεται μέσω του προγράμματος αυτού της τηλεψυχιατρικής. Στην ουσία λειτουργούμε σαν μία υπηρεσία, όπως είπε ο καθηγητής. Υπάρχει μία διαεπιστημονική ομάδα που εδρεύει και στα δύο μέρη, και στο κέντρο υγείας και στο πανεπιστήμιο. Και οι οποίοι συνεργαζόμαστε και είμαστε άμεσα σε επικοινωνία για τις ανάγκες των ασθενών μας. Δημιουργείται λοιπόν το πρόγραμμα της τηλεψυχιατρικής και το 2012, μετά από αρκετά χρόνια εμπειρίας λοιπόν, που έχουμε στη τηλεψυχιατρική με τους ενήλικες, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων εδώ στο νησί. Και πόσο δύσκολο και μη αναγνωρίσιμο είναι, τα προβλήματά τους. Οπότε προχωράμε σε ακόμη περισσότερη εξειδίκευση με το πρόγραμμα της τηλεψυχογυριατρικής και με την εμπειρία που έχει το Πανεπιστήμιο σε όλο αυτό και η κλινική του κυρίου Πολίτη και εκείνος προσωπικά που ασχολείται πολύ περισσότερο με τα θέματα της τρίτης ηλικίας. Να δούμε λίγο τι σκοπό έχει το πρόγραμμα για την κοινότητα, πώς προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, έτσι. Πρώτο μέλημα είναι να διαγνωστούν. Να υπάρχει μια διάγνωση, να αντιληφθούμε τα συμπτώματά τους, να δούμε από τι πάσχουν, τι πρόβλημα έχουν. Να το αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε ώστε οι άνθρωποι να διατηρήσουν την υγεία τους, την ψυχική τους υγεία. Αυτό περιλαμβάνει έτσι, το ότι θα εξεταστούν από γιατρό, θα μπει η διάγνωση, θα μπει η θεραπευτική αντιμετώπιση, θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από εκεί και πέρα. Και ένα ειδικό κομμάτι που αφορά τους ηλικιωμένους, που έχει να κάνει με τη διάγνωση της ήπιας νοστικής εξασθένησης και της κατάθλιψης. Από εκεί και πέρα,
είναι αυτό που λέγαμε πριν, το ότι αν δεν βρούμε το τι συμβαίνει από την αρχή, αν δεν εντοπίσουμε τα πρώιμα συμπτώματα, αν δεν έχουμε μια πρώτη αντιμετώπιση όσο πιο γρήγορα γίνεται, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Άρα σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε στα πρώτα στάδια το τι συμβαίνει, να ξέρει ο κόσμος που μπορεί να ανταποκριθεί. Υπάρχει άμεση παρέμβαση στην οξία φάση, σε ασθενείς που γνωρίζουμε. Η οικογένεια και οι φροντιστές, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που ανέφερε η Άννα, το πόσο χρειάζεται εκείνη να είναι ενήμερη για το τι είναι αυτό που συμβαίνει στο μέλλον της οικογένειας, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν και τι ενέργειες να κάνουν. Πολλές φορές για κάποιες παθήσεις οι ασθενείς από μόνοι τους δεν τα καταφέρνουν να κρατάνε αυτό το μέτρο. Οπότε χρειαζόμαστε για όλη τη συνεργασία της οικογένειας. Ο εντοπισμός, η εκτίμηση και η διευθέτηση των κοινωνικών προβλημάτων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την κοινωνία της Άνδρου, πολύ καλύτερα από μένα που δεν είμαι από εδώ. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι και ξέρουμε ότι συνήθως είναι πολύπλευρα και πολύπλοκα. Δεν αφορούν μόνο συνήθως ένα θέμα ψυχικής υγείας, συνοδεύονται συχνά από πολύ σοβαρά κοινωνικά θέματα, τα οποία προσπαθούμε όσο μπορούμε να επιλύσουμε και να βοηθήσουμε. Και όλα αυτά άμεσα διασυνδεδεμένοι με την πανεπιστημιακή κλινική, από την οποία έχουμε οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε εποπτεία και βοήθεια, και όχι μόνο από τον καθηγητή και τους υπόλοιπους συνεργάτες του εκεί. Είναι μια κλινική πολύ ανοιχτή σε εμάς. Το πρόγραμμα λοιπόν λειτουργεί ως ένα κανονικό εξωτερικό ιατρείο. Έτσι, όπως είναι ένα εξωτερικό ιατρείο στο κέντρο υγείας, έτσι λειτουργεί και αυτό. Είναι στον τόπο των ασθενών και είναι εύκολα προσβάσιμο, με την έννοια ότι εμπλέκεται το κέντρο υγείας, ξέρουν ο κόσμος, ξέρει ποιος είναι ο υπεύθυνος, ξέρουν πού θα απευθυνθούν, πού θα με βρουν, πώς θα έρθουν. Να δούμε λίγο τι κάνουμε, έτσι. Στην ουσία χρησιμοποιούμε υπολογιστές. Νομίζω ότι το καταλάβατε όλοι από την παρουσίαση που έγινε. Δεν κάνει κάτι ο ασθενής. Δεν χρειάζεται εσείς ή οποιοδήποτε έρθει σε εμάς να έχει υπολογιστή σύνδεση στο ίντερνετ. Όλα είναι δικά μας. Έχουμε τα δικά μας μέσα, τα οποία είτε θα τα πάμε στο κέντρο υγείας, είτε στο περιφερειακό ιατρείο, είτε στο σπίτι του ασθενούς όταν θα χρειαστεί. Και από εκεί θα συνδεθούμε μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου με το Εγινήτιο, όπου ο ασθενής μπορεί να συνομιλήσει με τον γιατρό του. Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης, αυτό που είδατε, από τα περιφερειακά ιατρία και από το σπίτι του ασθενούς. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα βιντεοσκόπησης κάποιες συνάντησης, αν δεν μπορούμε άμεσα να δούμε τον ασθενή με τον γιατρό. Αυτό είναι η δουλειά που γίνεται στην Άνδρο. Έτσι, για να μπορέσει να λειτουργήσει το ιατρείο, χρειάζεται κάπως ο συντονισμός που έλεγε ο καθηγητής πριν, να ρυθμιστούν τα ραντεβού, να οριστεί ορίζει ο γιατρός το πόσο συχνά θα πρέπει να βλέπει τους ασθενείς του, έτσι, αλλά κάπως θα πρέπει να υπάρχει μία σειρά και μία ενημέρωση των ασθενών αυτό. Υπάρχει μία φροντίδα γενικά, δεν αφήνουμε τους ασθενείς στην τύχη τους. Δεν αφήνουμε σε εκείνους το αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν. Εμείς θα υπενθυμίσουμε το ραντεβού, θα υπενθυμίσουμε πότε είναι να ξαναδεί τον γιατρό του. Θα υπάρχει επικοινωνία ενδιάμεση, έτσι, ώστε να αποφεύγεται αυτό που έλεγε η Άννα πριν, το ότι πάει κανείς μία φορά, παίρνει μία αγωγή και τον ξανασυναντάμε μετά από 5 χρόνια να παίρνει την ίδια αγωγή, χωρίς κανείς να ξέρει αν του χρειάζεται ή όχι. Υπάρχει υποδοχή στο κέντρο υγείας από μένα, υπάρχει λήψη ιστορικού για τους ασθενείς, τηρείται φάκελος, όπως καταλαβαίνετε, ιατρικός και στα δύο μέρη, με τη συνένεση των ασθενών, και διερεύνηση του υποστηρικτικού συστήματος, να ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους στηρίζεται ο ασθενής, ώστε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε προς οφελός του. Η ενδιάμεση επικοινωνία, όπως σας είπα, με τακτά ραντεβού με τους ασθενείς, δηλαδή ο γιατρός μπορεί να χρειάζεται πράγματι να τον δει μετά από 3 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο πρόγραμμα ο ασθενής θα έχει επαφή μετά από 3 μήνες. Θα έρθει ενδιάμεσα να δει εμένα ή θα πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται. Ξέρει ότι αν οτιδήποτε τον απασχολήσει, οτιδήποτε αλλάξει, θα με πάρει ένα τηλέφωνο να με ενημερώσει για το τι έχει συμβεί. Άρα υπάρχει πάντα μια ανοιχτή επικοινωνία με τον κόσμο.
Υπάρχει άμεση επικοινωνία με μένα και με τον γιατρό για οποιοδήποτε πήγον ή αν κάτι αλλάξει στη συμπεριφορά τους ή κάτι δουν οι συγγενείς και τους απασχολήσει. Φυσικά υπάρχουν συνεδρίες και με τους ασθενείς, έτσι, το πρόγραμμα βασίζεται στο να βοηθηθούν, να συμμορφωθούν στη λήψη της αγωγής, στην τήρηση της επικοινωνίας με τον γιατρό και στην τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα, μετά από εκπαίδευση που έχω περάσει βέβαια από το τμήμα του κυρίου καθηγητή, να κάνουμε εδώ διαγνωστικές δοκιμασίες, ό,τι κρίνουν οι γιατροί ότι είναι απαραίτητο για τον κάθε ασθενή. Σε σχέση με τις οικογένειες και το οικείο περιβάλλον, δίνεται συμβουλευτική και από εμένα και από τους γιατρούς το πώς χρειάζεται να χειρίζονται τους ασθενείς, έτσι. Πώς μπορούν να τους υποστηρίζουν, γιατί πολλές φορές αυτό που λέμε οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις μπορεί για κάποιες παθήσεις να είναι πολύ πιο σημαντικές από μια φαρμακευτική παρέμβαση. Έτσι. Υπάρχει ενημέρωση του ασθενού σε σχέση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, το ιατρικό του πρόβλημα και τις οικογένειες, ώστε να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό που υπάρχει, σε τι τους δυσκολεύει και πώς θα αλλάξει τη ζωή τους ή την καθημερινότητά τους. Υπάρχει δυνατότητα κατοίκων επίσκεψης από εμένα για τη λήψη του ιστορικού, τη συμπαράσταση, την αξιολόγηση, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Έτσι δεν λέω ότι πάω σε κάθε σπίτι, δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει αυτό. Υπάρχει συνεργασία, διασύνδεση και δικτύωση με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που βρίσκονται στο νησί αλλά και στην Αθήνα με βάση τις ατομικές ανάγκες του κάθε ασθενούς ή τα ζητήματα που μας θέτει. Και μέσω αυτού, βέβαια, παρέχουμε βοήθεια σε όλα τα διαδικαστικά θέματα που όλοι ξέρετε πόσο μπορεί να ταλαιπωρούν έναν ασθενή ή μια οικογένεια που έχει θέματα υγείας, έτσι, τι έχουν να κάνουν με τα επιδόματα, με τις συντάξεις, τα δικαιώματά τους γενικά. Ενδεικτικά εμφανίζουμε ένα πίνακα για το 2017 που εμφανίζει κάποια νούμερα, εντάξει, πολύ ενδεικτικά για το κάποιες επισκέψεις που μπορεί να γίνονται στο σπίτι, ραντεβού στο κέντρο υγείας, πόσες διαγνωστικές διαδικασίες έγιναν. Τα αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα έχει λειτουργήσει και στο εξωτερικό. Δεν είχαμε διαφορά στα αποτελέσματα ή σε αυτό που πολλοί αναρωτιούνται, το αν οι ασθενείς ανταποκρίνονται το ίδιο με την κάμερα. Δεν υπάρχει διαφορά. Ούτε στο εξωτερικό έχει φάνει κάτι τέτοιο, ούτε εδώ, το αν παρακολουθούνται μέσω κάμερας για τα ψυχιατρικά τους θέματα ή διαζώσεις από τον γιατρό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει σημαντική αναβάθμιση στον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών και το ότι αυτό γίνεται στην κοινότητα. Αναγνωρίζονται έγκαιρα τα πρώτα σημάδια και τα σημάδια μετέπειτα δυσλειτουργιών που μπορεί να υπάρχουν. Οι ασθενείς κατανοούν, φαίνεται να κατανοούν καλύτερα την πάθηση, να συμμορφώνονται με την αγωγή και να έχουν μια καλή σχέση με τον γιατρό τους. Διατηρούν έτσι την ποιότητα ζωής τους, την αυτονομία τους, την αξιοπρέπειά τους στον τόπο κατοικίας τους. Ναι, όλα γίνονται στο πλαίσιο της κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο όμως καταφέρνουμε να προλαμβάνουμε σημαντικές υποτροπές. Έχουμε ασθενείς που όταν τους γνωρίσαμε σχεδόν κάθε χρόνο χρειαζόταν να νοσηλευτούν σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Και με την τακτική παρακολούθηση μπορεί να έκαναν και 6 χρόνια να νοσηλευτούν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την υγεία ενός ανθρώπου και για την ποιότητα ζωής του ίδιου και της οικογένειάς του, έτσι. Ενισχύουμε όποιο σύστημα έχουμε, και το οικείο περιβάλλον και την τοπική κοινότητα και τις υπηρεσίες που υπάρχουν προς όφελος του ασθενούς. Και ευελπιστούμε με όλα αυτά, βέβαια, ότι σιγά σιγά τροποποιείται και εγώ είμαι πάντως λίγο της θετικής σκέψης, παρότι όλοι μιλάμε για το στίγμα και στην άνδρα και αυτά, εγώ βλέπω διαφορές και βλέπω ότι σιγά σιγά τροποποιείται η αντίληψη και η στάση του κόσμου απέναντι και στα θέματα ψυχικής υγείας και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που προσεγγίζουν είτε εμάς, είτε την γεννητή μονάδα οι άνθρωποι, έτσι. Να μιλήσουμε λίγο και για τα δύσκολα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Είναι μικρής εμβέλειας. Είμαστε πολύ λίγοι άνθρωποι.
δεν έχουμε δυνατότητα να δούμε όλους τους ανθρώπους του νησιού ίσως, έτσι. Άρα είναι ένα πρόγραμμα που αν θέλουμε να το βλέπουμε, να ανθεί στον τόπο, χρειάζεται να επεκταθεί, να μπουν και άλλοι άνθρωποι. Έτσι, το ότι εγώ βρίσκομαι και κάνω αυτό λόγω της εκπαίδευσής μου, της, πώς να το πω, έτσι, της ευαισθησίας μου γύρω από τα θέματα ψυχικής υγείας, σημαίνει ότι φτάνει αυτό. Ξέρουμε όλοι, είπαμε ότι είναι δύο δομές μόνο, δεν υπαρκούμε. Κανείς δεν υπάρχει για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού και αυτό είναι γνωστό. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, όπως σας το εξήγησαν και οι υπόλοιποι, είναι ένα πρόγραμμα που δεν έχει οικονομικές απαιτήσεις. Ο λόγος όμως που δεν έχει οικονομικές απαιτήσεις είναι γιατί κανείς από εμάς δεν πληρώνεται και δουλεύουν όλοι εθελοντικά. Και οι γιατροί δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι πιλωτικό και γιατί θέλουμε να συντηρείται και να τρέχει. Η μόνη απέτηση η οικονομική που έχει είναι η χρήση του ίντερνετ. Και εκεί είναι η βοήθεια που παίρνουμε από τα άτομα που είπε ο κύριος Πολίτης πριν και που μας βοηθάνε λίγο, γιατί οι συνδέσεις έχουν δική τους σύνδεση με το ίντερνετ για να είναι πιο γρήγορο και να μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Ακόμα και στο κέντρο υγείας πια δεν χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, το ίντερνετ του σύζευξης που είναι το δημόσιο, γιατί δεν τρέχει με την ταχύτητα που θέλουμε. Άρα αναγκαζόμαστε να το πληρώνουμε. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό κόστος που όμως κάποιες φορές δημιούργησε προβλήματα. Και βέβαια, δεν είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να το τρέξει ένας δημόσιος υπάλληλος τον 8-3, όπως καταλαβαίνετε. Χρειάζεται να έχεις μια ευελιξία στο ωράριο, να είσαι διαθέσιμος και να έχεις μια δυνατότητα όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, έτσι. Δεν λέω ότι αν κανείς με πάρει 24 ώρες το 24ωρο, εμένα ή τους γιατρούς θα μπορούμε να ανταποκριθούμε. Όσο όμως είναι ανθρωπίνως δυνατόν, να ανταποκρινόμαστε όσο πιο άμεσα γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χρήση της τεχνολογίας μας βοηθάει σε αυτό το πρόγραμμα, σαν γέφυρα λειτουργεί για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μια περίθαλψη πολύ εξειδικευμένη. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και που νομίζω ήταν κατανοητό και από όλους σήμερα, είναι ότι δεν είναι μόνο τα συστήματα, αυτά είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, έτσι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι άνθρωποι πίσω από αυτά τα εργαλεία και οι άνθρωποι που δουλεύουν γι' αυτό και το πιστεύουν. Και γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε λίγο, να μου δώσετε λίγο χρόνο, να μιλήσω λίγο για αυτούς τους ανθρώπους σήμερα. Και ο πρώτος στον οποίο θα αναφερθώ είναι ο Νίκος ο Θεολόγου, με πολλή συγκίνηση. Γιατί είναι ο άνθρωπος που, αν και εγώ ήμουνα 2 μήνες μόνο στο κέντρο υγείας, είδε σε μένα το άτομο που θα μπορούσε να στηρίξει και να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα και μου το ανέθεσε. Και ήταν πάντα δίπλα στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους, προσπαθώντας με οποιονδήποτε τρόπο να στηρίξει και να βοηθήσει. Και το οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λείπει πολύ, η αλήθεια είναι. Επίσης, το Ρίγα των Σολδάτων και τον Κώστα Δοσιάρκο, οι οποίοι είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί να ακούσουν από μένα οτιδήποτε χρειάζεται το νησί. Είναι πάντα εκεί να ανταποκριθούν, είναι πάντα εκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο τους σε οτιδήποτε ζητήσω και να προσπαθήσουν με τον καλύτερο τρόπο να με στηρίξουν και προσωπικά και επαγγελματικά. Είναι πάντα εκεί για τους ανθρώπους, είναι απίστευτο, είναι καταπληκτικοί άνθρωποι και συνεργάτες. Και βέβαια δεν μπορώ να μην μιλήσω για τον μεγάλο δάσκαλο. Τον καθηγητή τον κύριο Πολίτη, ο οποίος με έχει διδάξει πάρα πολλά και με έχει εμπιστευτεί και σε αυτό και σε άλλα πράγματα και είναι μεγάλη τιμή και σας ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω και κάτι άλλο άχαρο λίγο. Επειδή όλοι γνωρίζετε ότι σήμερα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή όσοι είστε άνω των 60 ετών για να γίνει μια γνωστική δοκιμασία,
Θα κυκλοφορήσει μία λίστα σε λίγο που μπορείτε να δηλώσετε το όνομά σας και θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί σας. Επίσης, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ ξανά και να πω λίγο... θέλω να αναφέρω κάποια ονόματα που βοήθησαν όλο, για να γίνει όλο αυτό το τρίμερο εδώ στην Άνδρο, το οποίο είναι με την υποστήριξη του Δήμου Άνδρου και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Νίκη τη Μαμάη, η οποία βοήθησε σε οτιδήποτε ζητήσαμε και ήταν εδώ να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτού του τρίμερου. Το Πάτερ Καλίνικ, ο οποίος επίσης είναι στην Εκκλησία του Αγίου. Το Κώστα Καταστραντά, τη Σχολική Επιτροπή, τη Μαρία τη Θεοχαρίτου που βοήθησαν με όλο αυτό το στήσιμο εδώ. Το ξενοδοχείο Περάκης για την πολύ πολύ ζεστή φιλοξενία του. Βέβαια, μέσω του Δήμου Άνδρου που μας βοήθησε με τα εισιτήρια μετακίνησης. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία την Αλεξάκη και πραγματικά από καρδιάς και εγώ να την ευχαριστήσω γιατί έχει αναβαθμίσει πολύ την παροχή υπηρεσίων στο νησί. Και θέλω να περάσουμε αμέσως μετά από την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση τους δύο συνεργάτες μου, οι οποίοι αγώγιστα και εθελοντικά εκτός ωραρίου για τα πόσα χρόνια, δεν ξέρω, τα έχω χάσει το λογαριασμό. Δουλεύουν χωρίς να ζητήσουν λεφτά. Και δουλεύουν πολύ αποτελεσματικά. Θα είναι ο Ρήγας ο Σολδάτος και ο Κώστας ο Σιάρκος. Ο Ρήγας, ο κ. Σολδάτος, θα σας μιλήσει για τα αποτελέσματα. Θα δείτε λοιπόν μια συγκροτημένη παρουσίαση αυτή τη στιγμή των αποτελεσμάτων που έχουμε μέχρι τώρα. Επειδή το πρόγραμμα είναι προγραμμένη υπηρεσία πια, δεν θεωρείται πρόγραμμα, έχει πάρει πολύ καλά σχόλια. Σας παρουσιάζουμε και χαίρομαι Μαρία που το είπες, για πρώτη φορά στο νησί τα αποτελέσματα. Δηλαδή πρέπει να ενημερωθείτε εσείς που συμμετέχετε, τι έχετε προσφέρει να τα δείτε. Λοιπόν, θα σας τα παρουσιάσουμε με μεγάλη μας χαρά, για να είστε ενήμεροι το τι έχει γίνει. Όλο αυτό το καιρό, τρία χρόνια τώρα, βλέπω ανθρώπους και είναι ιδιαίτερη μου χαρά να σας βλέπω από κοντά. Θα πω δύο πράγματα για την τηλεψυχιατρική, για το πρόγραμμά μας. Λίγα βαρετά νούμερα, αλλά κρύβουν μια μεγάλη αλήθεια, τον κόπο που έχουμε βάλει. Και επίσης θα μιλήσω για τις πρώτες μου εμπειρίες από το νησί, πριν ακόμα αρχίσω να συμμετέχω στο πρόγραμμα. Δύο πράγματα για το 2018, που είναι ο τρίτος χρόνος που συμμετέχω εγώ στο πρόγραμμα. Και λίγες σκέψεις για το μέλλον. Τρία μέρη είναι που χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε ασθενείς, στο Γάβριο εδώ πέρα. Αυτά είναι τα νούμερα του 2017. Γάβριο, Πατσί και η χώρα της Άνδρου. Τα δυο πράσινα τα έχω αναλάβει εγώ, Κώστας τη χώρα. Οι ασθενείς που βλέπουμε το 2017, είδαμε ασθενείς όλων των ηλικιών. Άτομα από 28 μέχρι 93 ετών. Κοντά η μισή, άνω των 65, τρίτη ηλικία. Κατά διάρκεια του 17 είδαμε 77 άτομα, βλέπαμε μάλλον 77 άτομα, 10 από τους οποίους ήταν καινούρια περιστατικά. 5 ήταν παλιότεροι άνθρωποι που είχαμε δει και χρειάστηκε για κάποιο λόγο να ξανάρθουν σε εμάς. Τα τελευταία 9 χρόνια έχουμε δει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων, 207 άτομα. Λίγοι, μόλις οι 19, χρειάστηκε να τους ξαναδούμε κατά διάρκεια αυτών των 9 ετών. Οι δικές μου εμπειρίες. Το 1996 ήταν η πρώτη μου φορά στο νησί και ήταν η φορά που αγάπησα αυτό το νησί και ήθελα να κρατάω επαφή με την Άνδρο. Οπότε για 10 χρόνια μετά φρόντιζα να έρχομαι όσο πιο συχνά μπορούσα και όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά να έρχομαι να βλέπω λίγο το νησί, να απολαμβάνω το νησί της Άνδρου. Το 2014 έγινε η πρώτη μου επαφή με τον κύριο Πολίτη, ο οποίος μου πρότεινε να συμμετέχω και δέχτηκα με μεγάλη μου χαρά, έτσι ώστε να προσφέρω κι εγώ όπως μπορώ στο νησί. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν ήξερα πώς είναι στημένο το πρόγραμμα. Ήταν μόνο και μόνο η θέλησή μου του να συμμετέχω σε κάτι καινούριο, κάτι πρωτοπόρο. Αυτό που ανακάλυψα είναι ότι εξελίσσεται. Όσο περνάνε τα χρόνια και πριν από μένα,
αλλά και κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στο πρόγραμμα, εξελίσσεται. Αυτή είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, έτσι. Ένα εργαλείο από το Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να είναι απόλυτα ασφαλές και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Επίσης, ανακάλυψα ότι λαμβάνουμε υποστήριξη από τους τοπικούς επαγγελματίες, κοινώς από τους γιατρούς, από τη Μαρία, κυρίως θα αναφερθώ και σε λίγο παραπάνω, και από το Πανεπιστήμιο. Τώρα, το πρόγραμμα, η δικιά μου εμπειρία είναι ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει αν δεν η Μαρία, η Αλεξάκη, δεν έβαζε τον κόπο και την ενέργεια που βάζει. Το ενδιαφέρον της είναι μοναδικό, αν μη τι άλλο. Θα πω απλά ότι ξεχωρίζει από όλους τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει όλα τα χρόνια που εργάζομαι. Φέτος έχουμε 65 άτομα που βλέπουμε. Έχω βάλει δύο νούμερα. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε από αυτά τα νούμερα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουμε έχουν διαταραχές διάθεσης, κατάθλιψη συνήθως. Επειδή όμως σχεδόν η μισή ασθενής είναι μεγαλύτερης ηλικίας, είναι και τα προβλήματα μνήμης, η άνοια, η οποία καλούμαστε εμείς να σας βοηθήσουμε. Δεν είναι μόνο αυτά όμως, είναι και άλλα πράγματα. Κάποιες από αυτές τις ασθένειες είναι και πολύ σοβαρές και επιδιώκουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σαν εξωτερικό ιατρείο, κανονικά ψυχιατρικό, ώστε να βοηθάμε τον κόσμο και να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής. Δύο σκέψεις για το μέλλον και κλείνω. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα ήθελα να γίνει ακόμα μεγαλύτερο το όφελος των κατοίκων του νησιού από αυτό το πρόγραμμα, να εξελιχθεί και άλλο. Να έχουμε καλύτερη επικοινωνία, ακόμα καλύτερη επικοινωνία με τους επαγγελματίες του νησιού. Να αυξηθούμε σε αριθμό, έτσι όπως λέγαμε πριν. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να αναγνωριστούν και άλλο οι ανάγκες των κατοίκων του νησιού. Βγάζουμε συμπεράσματα πολύ πολύ χρήσιμα από τη δουλειά που γίνεται και μπορεί αυτή η δουλειά να επεκταθεί και αλλού. Να γίνει μια υπηρεσία κλινική από ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Και τέλος, η τεχνολογία είναι απαραίτητη, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και χρειάζεται να την έχουμε κατά νου, να μην τη φοβόμαστε και να τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, όπως είπε και η Μαρία Αλεξάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί δεν είπε ότι κάποιου αριθμού έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί του αριθμού τα άτομα είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ζητήσανε βοήθεια και την είχαν και επίσης να δείτε ότι υπάρχουν συνεχώς καινούργιοι άνθρωποι που μπαίνουν και ζητάνε βοήθεια. Όπου υπάρχουν υπηρεσίες, οι άνθρωποι μπορεί να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Και να το αξιοποιείτε πάντα. Δεν θα βρείτε υπηρεσίες εύκολα. Είστε από τυχερό νησί. Πολύ τυχερό νησί. Καλησπέρα και από εμένα. Ακούτε καλά? Δεν έχω κάποια διαφάνεια, ετοιμάσει. Αλλά νομίζω ότι η πιο ωραία διαφάνεια που έτσι θα έρθετε τη θέση της, ας πούμε, σε αυτό που έχω να σας πω. Αυτό που κλήθηκα εγώ να πω στη σημερινή ομιλία είναι τις προσωπικές μου εμπειρίες. Οι προσωπικές μου εμπειρίες, κοιτάξτε, είναι σε όσο 7ος χρόνος που συμμετέχω στο πρόγραμμα τηλεψυχιατρικής. Και με την αφορμή αυτή της σημερινής ομιλίας θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για αυτό που υποστηρίζετε και που κάνετε και στο οποίο συμμετέχετε, γιατί αυτό το πρόγραμμα χωρίς εσάς δεν μπορεί να υπάρχει. Οι επαγγελματίες από μόνοι τους μπορούν μόνο να συζητάνε μεταξύ τους επιστημονικά θέματα και τίποτα άλλο. Είναι τιμητική πρόσκληση που μου κάνετε να σας μιλήσω. Εισέρχομαι εσείως τον 7ο χρόνο και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πρακτικά, λίγο πολύ, όλα έχουν υποθεί. Αυτό που μπορώ να σας πω επί τη βάση των προσωπικών εμπειριών είναι ότι έχει υπάρξει τεράστιο έργο σε όλα τα επίπεδα πρακτικά της παροχής ψυχιατρικής φροντίδας. Ξεκινώντας από την ευαισθητοποίηση, αν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτό είναι το πρώτο, από την ευαισθητοποίηση τα θέματα της ψυχικής υγείας, η οποία έτσι επίκυπτε σταδιακά. Στην αρχή ήταν, ο κόσμος ήταν λιγότερο ενήμερος γι' αυτό και όσο τα χρόνια περνούσαν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ήταν ευαισθητοποιημένοι και ενδιαφέροντα για το πρόγραμμα. Αυτό που μπορώ να σας πω επίσης είναι ότι σε άλλα επίπεδα, όπως για παράδειγμα η αποστηματοποίηση της ψυχικής νόσου, κάπως και αυτό αναφέρθηκε, αλλά είναι θετικό να βλέπει κανείς ανθρώπους που έρχονταν πριν 7 χρόνια, πριν 6 χρόνια με διστακτική, φοβισμένη,
προκατηλημένοι τώρα να εμφανίζονται πάρα πολύ καλά, έτσι προετοιμασμένοι απέναντι στη θεραπεία και να την επιζητούν μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο βέβαια άλλωστε το γεγονός ότι πια υπάρχει πολύ αίτημα. Το αίτημα δηλαδή για παροχή βοήθειας είναι τεράστιο και χαιρόμαστε που κάπως όσο και τα χρόνια περνούσαν προστίθενταν κι άλλοι άνθρωποι στην ομάδα μας και θέλουμε ανθρώπους, χρειαζόμαστε δηλαδή επαγγελματίες υγείας να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο κατά τη γνώμη μου στο κομμάτι της πρόληψης, με την έννοια ότι και οι ασθενείς οι οποίοι έρχονταν και παρακολουθούνταν δεν επανεμφάνιζαν συμπτώματα είτε δεν υποτροπίαζαν στα ψυχιατρικά τους προβλήματα. Παραπέμπαμε ασθενείς και τους διασυνδέαμε με άλλους γιατρούς και έτσι μπορούσαμε και ρυθμίζαμε και άλλα παθολογικά σωματικά προβλήματα τα οποία διαμεσολαβούσαν έτσι οι ψυχικές διαταραχές και επιδείνωναν τις καταστάσεις. Η διερεύνηση επίσης ήταν πολύ θετική η εξέλιξη, δηλαδή μπορούσαμε ας πούμε να δούμε ασθενείς που ήταν, τους βλέπαμε στην ψυχιατρική, να κανονίσουμε, να το πω έτσι απλά, να κάνουν μια μαγνητική, να κάνουν κάποιες εξετάσεις. Εν συνεχεία προσθέσαμε και την ψυχομετρία, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο, να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κλίμακες, που να μετράμε διάφορα θέματα, έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να προσθέσω, είναι πάρα πολλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πολίτη, με τον οποίο συνεργάζομαι τουλάχιστον 10 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αλεξάκη, η οποία είναι διαθέσιμη, η οποία είναι ψυχή προγράμματος, με την οποία συνδεόμαστε και η οποία μας κυνηγάει έτσι, με ένα ωραίο τρόπο για να είμαστε κι εμείς κοντά σας, παρόλο που το θέλουμε, δεν υπάρχει θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Όπως είπα, υπόθηκε ένα πρόγραμμα πιλωτικό και έχει τις δυσκολίες του και πρέπει να συντονιστούμε κάπως. Οπότε η κυρία Αλεξάκη σε αυτό το κομμάτι είναι. Σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ βοηθητική και πάρα πολύ ουσιαστική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε πρόγραμμα να επιτευχθεί, να επεκταθεί και να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αντιμετώπισε μαζί με τον κύριο Σοντάτο και δουλέψανε ήταν τα φάρμακα. Δηλαδή ένα άλλο κομμάτι το οποίο είδαμε όταν παραλάβαμε, να το πω διαφορετικά, τους φακέλους των ασθενών ήταν τα φάρμακά τους. Και σιγά σιγά έγινε μια άλλη προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι ασθενείς στην τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής σε συνεργασία με τους γιατρούς. Για μας είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έτσι είχαμε κάποια δεδομένα για τη χρήση των ψυχοτρόπων φαρμάκων στο νησί, τη συμβατότητά τους, αν το θέλετε, με κάποια κριτήρια που έχουμε εμείς και με την κλινική διάγνωση. Ο Κώστας το ανέφερε πολύ διακριτικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι πάρα πολλοί ασθενείς είχαν μια αλφα διάγνωση και εμείς βλέπαμε κάτι άλλο. Και για μας είχε πολύ μεγάλη σημασία σιγά σιγά να περάσουμε κάπως διαφορετικά μηνύματα. Άρα ήταν και μια μορφή εκπαίδευσης προς το κοινό, προς τους ανθρώπους, ότι το πρόβλημα μπορεί να μην είναι αυτό που βλέπετε, αλλά μπορεί να είναι κάποιο άλλο και σιγά σιγά να τροποποιείται. Αυτό έχει να κάνει και με την οικογένεια, έχει να κάνει και με τα παθολογικά τους προβλήματα που εμείς τα ξέρουμε με λίγο, αλλά με τους συνεργάτες γιατρούς μπορέσαν και επιλύσανε πολύπλοκα περιστατικά. Για λόγους απορρίτου δεν σας αναφέραμε, αλλά πολύπλοκα περιστατικά αντιμετωπίσαμε και μπορέσαμε και τα διαχειριστήκαμε. Η πλατφόρμα μας έδωσε απίστευτες λύσεις και κυρίως ασφάλεια όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Και επειδή πρέπει να ξέρετε ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικό πια στη λειτουργία τη δική μας, η εγγύηση που έχουμε από την πλατφόρμα του Πανεπιστημίου είναι η ασφάλειά μας και γι' αυτό και ζητάμε πάντα τη συγκατάθεση στη συμμετοχή και έτσι δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεπώς, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ μετριοπαθείς για τη δουλειά που κάνουν. Και οι δύο, και η Μαρία, διότι χωρίς αυτούς τους τρεις που δουλεύουν με αυταπάνηση κάθε Τρίτη και Πέμπτη και τους κυνηγάει και η Μαρία τις υπόλοιπες μέρες και κυνηγάει και εμένα να φτιάχνω τις συνταγές, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Γενικά μας κυνηγάει, να το ξέρετε. Και μας έχει φέρει στο σημείο να έρθουμε εδώ στο νησί και να σας παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η δουλειά γίνεται για εσάς, δεν γίνεται για μας. Εμείς προσωπικά, αν θέλετε να το πούμε, είμαστε σε τέτοια σημεία που πραγματικά
Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι γιατί η δομή μας είναι τεταρτοβάθμια. Αλλά το μεράκι μας, το κέφι μας και το ενδιαφέρον για αυτή την υπηρεσία και για τους ανθρώπους που παρακολουθούμε, που είναι απομακρυσμένοι, είναι μεγαλύτερο από την απασχόλησή μας που μας πνίγει. Να σας ευχαριστήσω από τη μεριά μου και να δώσω την κυρία Λεποπούλου που θα κλείσει και θα σας παρακαλέσει, αν θέλετε. Προσπαθήσαμε να φέρουμε τη συνάντηση, σαν πρώτη συνάντηση, έτσι να μην είναι πάρα πολύ βαριά. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Όμως, επειδή δεν ξέρουμε τι θα θέλατε να ρωτήσετε, να το περιλάβουμε ήδη προκατακτικά στις ομιλίες μας, γι' αυτό είπαμε λίγα λόγια, λιγότερα θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Αλλά θέλουμε να αφήσουμε χρόνο σε εσάς, να μας πείτε δικούς σας προβληματισμούς και δικές σας προτάσεις ή παραπονά σας, ότι κάπως δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Οτιδήποτε θέλετε, θα θέλαμε να έχουμε αυτές τις απόψεις και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Και θα θέλαμε να είμαστε κοντά σας όσο πιο συχνά μπορούμε και μας επιτρέπει και ο χρόνος των παιδιών, των συναδέλφων από το Πανεπιστήμιο και ο δικός μας που εμείς είμαστε μικροί, λίγοι στον αριθμό για αυτή τη μεγάλη περιοχή, αλλά έχουμε όλη διάθεση να προσφέρουμε και νομίζω ότι το βλέπετε όσο μπορείτε να το δείτε. Το πρόγραμμα που μας είπατε να δηλώσουμε συμμετοχή πάνω από 61 ετών, τι περιλαμβάνει 60. Ναι, είμαι 61, εγώ για αυτό το είπα. Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αυτή τη στιγμή ξεκινήσει στην Αθήνα και θεωρούμε ότι ίσως θα είναι χρήσιμη να τη δούμε και σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Είναι η αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών χωρίς την παρουσία τη φυσική, αλλά μέσα από τη χρήση του τηλεφώνου. Δηλαδή, κάποιος συνεργάτης θα σας καλέσει και θα χρησιμοποιήσουμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είναι ήδη δουλεμένο για τις νοητικές λειτουργίες. Αλλά δεν χρειάζεται να μετακινηθεί κανείς. Τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε, φυσικά θα τα συζητήσουμε εμείς με την κυρία Λεξάκη και με τον άνθρωπο ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο για να τον ενημερώσουμε. Άρα θα είναι σε σύνδεση με τους συναδέλφους, έτσι η εκτίμηση και τα αποτελέσματα. Οπότε δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται κάποιος να είναι εδώ, να μετακινηθεί στην Αθήνα, οτιδήποτε. Θα γίνει κατοίκον εντελώς σε προσωπικό επίπεδο και αυτό θα είναι. Λοιπόν, θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε βέβαια τους αγαπητούς συναδέλφους, τον κύριο καθηγητή, για όλα αυτά τα χρόνια, αυτή τη κατάθεση ψυχής που κάνω στο νησί μας. Θα θέλαμε να σας έχουμε συμμάχους οτιδήποτε κάνω και να ξέρετε ότι εμείς είμαστε εδώ. Και οτιδήποτε θέλετε, θα προσπαθήσουμε με τα μέσα που διαθέτουμε, με το προσωπικό που διαθέτουμε, να είμαστε κοντά σας. Και θα προσπαθήσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, και να κλείσω και εγώ με αυτό, όπως ανέφερα, η επόμενη δράση που έχουμε στη συνέχεια αυτής της προσπάθειας που κάνουμε είναι να εντάξουμε την κοινότητα που σας είπα προηγουμένως σε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που θα έχει να κάνει και με την προβολή του νησιού. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα. Θα το δείτε στην πορεία και θα σας τα παρουσιάσουμε πάλι και θα δείτε τις δράσεις. Εμείς αυτό που θέλουμε από εσάς είναι το ενδιαφέρον να ανταποκριθείτε σε αυτό που σας προσφέρουμε. Δηλαδή, σας δίνουμε το δώρο, δώστε μας το αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ.